Τον έφαγες, ρε Αλίτη, τον έφαγες! Τον έφαγες! Εσύ τον έφαγες! Άλλη συζήτηση έχουμε εκτός αέρα με το που αργεί τα μικρόφωνα, πατάει φρένο, πιάνει άλλο. Το είχε έτοιμο τον αυτό. Τον έφαγες, Αζερμπατζόγλου, τον έφαγες! Τι να λέει τώρα. Ποιο να έφαγε. Τον έφαγε, ρε. Πολύ είναι υποψήφιο. Τον έφαγε, ρε, τον άνθρωπο. Έβλεπε ότι ανέβανε η σφιγμή του μέσα στο παιχνίδι και άλλαζε η ροή του και τον έφαγε. Το Σάμπο εννοείς. Ναι. Τον άνθρωπο που δεν έφτασε ποτέ πάνω από 120 σφιγμούς την ώρα του μάτς. Ο Σάμπο δεν πρέπει να έχει σφιγμούς γενικότερα. Ποτέ. Σε οποιαδήποτε πράξη. Δεν μας έχει. Στην καθημερινότητα του, ρε παιδί μου. Αυτή η κοπέλα του όλο μυστήρια τέτοια. Δηλαδή δεν ασχολείται με κάτι. Δεν τον μαλώνει με τη γυναίκα του, δεν ανεβάζει σφιγμούς. Σιγά μη μαλώνει με τη γυναίκα του. Γυναίκα του μαλώνει με αυτόν. Αυτό αποκλείεται. Είναι... Δηλαδή ο Τούντορ δεν του έριξε καμιά βρισιά να τον. Να απαντήσει ο Σάμπο. Να... Με τον Μακ όταν διαφωνούν για κάποιο θέμα δεν. Ο Μακ με τον Σάμπο πρέπει να έχουν ανταλλάξει 9 κουβέντες σύνολο. Άμα έχει ανταλλάξει με τον Μακ εσύ με τον. Δύο. Όποιο και να πει. Με τον Κίτσιο, πώς θα έχει κάνει. Με τον Κίτσιο να συνεννοηθεί. Που πάει να του φάει τη θέση. Ένα Σλοβάκος από την Ήτρα. Ναι. Με έναν Έλληνα από τη Μενεμένη. Ναι. Να συνεννοηθούν. Οι απαιτήσεις που έχεις ώρες, φίλε, είναι. Με μεταφραστή τον Αθανασιάδη. Εκεί να δεις χάος. Πάει ο Σάμπο. Πάει ο Σάμπο. Τι δράμα. Ζούμε ένα δράμα. Γιατί ρε φίλε, τώρα θα παίξεις αναγκαστικά. Τι. 4-2-3-1. Χωρίς Τζιόλι κάτσε. Ο Σάμπο τι σχέση έχει με αυτό. Ήταν οχτάρι, θα μπορούσε να πάει εκεί. Τι οχτάρι, ρε. Ήταν κάτι τέλος πάντων. Δεν είχαν οχτάρια όταν έπαιζε. Τραγωδία. Χάθηκε ένα αεροπλάνο στο μεταξύ. Χάθηκε ένα αεροπλάνο. Νομίζω... με τρόπο το οποίο. Ήδη τα ξένα ειδησιογραφικά το δίνουν ότι κατέπεσε ανοιχτά της Καρπάθου. Συγγνώμη λίγο, επειδή. Πώς βρέθηκε στην Κάρπαθο αυτό, ρε. Χθες το βράδυ έγινε αυτό. Μισό λεπτό. Χάθηκε ο πιλότος, δηλαδή. Από Παρίσι πάει στην Αίγυπτο. Κατέβαινε, ναι, μέσω Ελλάδας. Διέσχισε όλη την Ελλάδα. Γιατί δεν λένε στα ανοιχτά της Κρήτης. Αφού είναι. Η Κάρπαθος είναι μετά. Άρα χάθηκε ο πιλότος. Η Κάρπαθος είναι μετά την Κρήτη. Σε ποιο, ναι, έργο το παίζει αυτό. Πού είναι η Κάρπαθος. Μετά την Κρήτη δεν έχει τίποτα. Αυτό θέλω να πω, ναι, αυτό. Αφού... Όχι, είναι κάτω την Κρήτη. Όπως έρχεσαι από δυτικά ανατολικά. Η Κάρπαθος είναι μετά. Από Βαρδάρι. Δεν χρειάζεται τι να λες, ρε, τι λες. Πού είναι η Κάρπαθος. Α, ήταν στο alter ego. Και ήθελε να πάει και λίγο Πασαλίδη, να δεν έχει τίποτα άλλο. Λέει, από Γαλλία έρχεσαι. Έρχεσαι από και Γαλλία. Πας στο Κάιρο. Η Κάρπαθος πού είναι. Η Κάρπαθος είναι κατεβαίνοντας αριστερά, ρε. Είναι δωδεκάνησα. Αυτό λέω, βρε, αγόρι μου, είναι μετά την Κρήτη. Τι σχέση έγινε. Όχι μετά την Κρήτη, ρε. Αφού ερχόταν, σου λέω, αυτό ερχόταν από βόρεια. Και πήγαινε να νότια. Κύκλο. Είχε στα αριστερά του ο αεροδιάδρομος ήταν ο φθηνός. Ήταν από τα Λίτλ. Δες ρε, να δείχνει χάρτες. Τι σχέση έχει η Αίγυπτος, το Παρίσι και η Κάρπαθος. Δεν είναι, χάθηκε σου λέω. Πώς ενώνονται ο Αφρικανός πιλότος. Σε μια ευθεία τώρα, μια λογική. Επειδή το έχω κάνει κουβέντα εγώ αυτό το με τα αεροπλάνα. Ναι. Εμείς παίρνουμε τα δεύτερης γενιάς. Και οι Αφρικανοί παίρνουν, αφού τα κάνουμε εμείς 30 χρόνια τη δεύτερη γενιά, τα παίρνουν οι Αφρικανοί. Σταύρο, αυτό στα αυτοκίνητα ισχύει και στα αεροπλάνα. Στα αεροπλάνα, έτσι γίνεται. Δηλαδή, όπως παίρναμε εμείς παλιά τα καράβια από τα τροπικά από την Αμερική. Έτσι γίνεται. Τι, θα πάει πάλι η Αίγυπτος καινούργιο αεροπλάνο. Στρατό δεν έχει, ρε. Μου έλεγε γνωστό ποδοσφαιριστή που έπεσε στην Εθνική Ενόπλων. Αυτό που έλεγε τη Βουλγαρία. Ωραία. Που δεν έχει... Στην Εθνική Ενόπλων που πήγαν εκεί ένα μήνα να παίξουν. Στο μεταξύ κερδίζαν κατά λάθο και φτάσαμε μέχρι τον τελικό. Ωραία. Και του έλεγαν εκεί πέρα. Δεν έχουν στρατό. Και τους έλεγαν εκεί τα κανάλια όταν έγινε ο πόλεμος του Ισραήλ ότι τους παίρνουμε και πατάμε Ιεροσόλυμα και ξέρω εγώ και τώρα και τ' άλλο και μάμου σου του. Ενώ δεν είχαν και ξαφνικά τίποτα. Βομβαρδίσανε την το Κάιρο. Ισραηλινοί. Δηλαδή, αυτοί, ναι, αυτοί θα έχουν καινούργιο το πλάνο. Σφίξαμε τώρα, μακάρι οι άνθρωποι να. Δηλαδή να μην έχει καταπέσει, αλλά από τη στιγμή που από χθες το βράδυ το αγνοούν και έχουν περάσει τόσες ώρες, δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι πληροφορίες λένε ότι κατέπεσε σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Στην Κάρπαθο. Τώρα. Ρε, η Κάρπαθος τι σχέση έχει. Ρε, η Κάρπαθος είναι εδώ, με τρελαίνει τώρα. Κάνε ένα χάρτη σε παρακαλώ. Ωραία, Κρήτη. Κάνε την Κρήτη. Την έσκησε την Κρήτη. Εδώ είναι η Κάρπαθος.
Ο άλλος έρχεται από εδώ. Σαν προφυλακτικό την έκανε στην Κρήτη, ρε φίλε. Πώς την έκανε. Στα μάλια είναι η κεφαλή. Σαν πιπεριά. Κάτι μεταξύ πιπεριά. Η Αίγυπτος είναι κάτω. Η Αίγυπτος είναι εδώ. Πιο κάτω, ναι, πιο κάτω. Εδώ κάτω. Πώς έπεσε εκεί πέρα πάνω. Δεν είναι τόσο κάτω, ρε Αίγυπτος, αλλά γενικά γύρω-γύρω πάνε. Μία ώρα πτήση είναι από την Κρήτη, ρε. Το έχω κάνει. Το Αθήνα Κάιρο είναι 2 ώρες. Εννοείται, ναι, και πολύ άλλο, ναι. Ναι. Άρα είναι. Έχεις πάει από μια Αίγυπτο, ώρα. Δηλαδή. Κάιρο. Τότε για ρεπορτάζ, για το Σικαμπάλα. Ναι. Σικαμπάλα. Ναι. Βέβαια. Πολύ γέλιο. Ακόμα και ο Σικαμπάλα. Ακόμα φυλακή είναι ο Σικαμπάλα. Από τότε. Τέλος πάντων, εδώ είναι η Κάρπαθος. Ναι. Καλά θυμάμαι. Ναι. Ωραία. Εδώ πήρε λίγο αριστερά και κλικά. Σε μια γενική έννοια. Ο Αφρικανός πιλότος. Πώς αντί να πάει εδώ, έρχεται από δυτικά. Δεν έρχεται από τα δυτικά. Από βόρεια έρχονταν. Τα Σκόπια. Και πιο πάνω μετά Σλοβενία, Γερμανία και τέτοια. Από εκεί έρχονταν. Ο αεροδιάδρομος ήταν δηλαδή η εθνική οδός Βουλγαρίας Αιγύπτου. Αυτός. Α. Ο Μπερμπάτοφ την ξέρει. Και πάλι το πήρε λάθος. Άμα έπεσε, είναι εδώ. Δεν έπεσε στην Κάρπαθο. Άμα είναι εδώ το πήρε λάθος. Γιατί η Βουλγαρία. Τι, μας διορθώνουν στη ακροατές. Μεσόγειο έπεσε κάρπ την Κρήτη. Έτσι λένε άλλοι ακροατές. Σου στέλνουν μήνυμα. Το διάβασα εγώ νωρίτερα. Εντάξει, άλλο. Οχ. Η διοπτογραφία εδώ διαψεύδεται. Για πες εδώ. Εδώ είναι ανοιχτά της Καρπάθου, ναι. Αλλά τι σχέση έχει αυτό το πράγμα εδώ με το Κάιρο. Το γυρίζει, παιδιά, ο Κολοτούμπας 4. Έχω δει και άλλη φωτογραφία. Δικαιώνομαι για αυτό που έλεγα. Να, Κάρπαθος. Όλοι δικαιώνεστε, ναι. Ναι. Δεν έχει σχέση με το Κάιρο. Εδώ είναι το Κάιρο. Σας τα λεγάκιδες είναι, ρε, μέσα σε 5 λεπτά. Έχω δει άλλες φωτογραφίες που το ρίχνουν το αεροπλάνο εδώ πέρα. Εδώ. Μεσόγειο, καθαρά. Μα τι. Έπεσε όμως. Πώς γίνεται να πέσει αεροπλάνο, ρε φίλε. Άσε τώρα το αυτό, άσε τώρα. Πιάσε άλλο θέμα. Πιάσε άλλο θέμα, γιατί έχουμε πρόσφατα ταξίδια. Πιάσε το. Πώς γίνεται να πέσει αεροπλάνο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κόψε το αυτό, να μην παίξει ξανά. Στο Μαδαγασκάρι, ρε, δεν βλέπανε τέτοιο. Ήτανε, πετούσε η πτήση και αυτή ήταν μπροστά VIP και βλέπανε ταινίες με πτώσεις αεροσκαφών. Μονταρισμένα πλάνα πώς πέφτουν τα αεροπλάνα. Έχω φάει τέτοιο κανάλι, βλέπω το ντοκιμαντέρ με το Concorde. Μια μέρα πριν πετάξουμε. Μεγάλο ταξίδι. Όπως είναι τώρα, την ώρα που πετάς, ρε φίλε, να το δεις. Αυτό είναι καλτιά. Καλτιά είναι αυτή, ναι, σκοτώνεις όμως και αυτόν που το έβαλε. Άμα το κάνεις εκείνη την ώρα. Καλό μεσημέρι. Παρόλα αυτά, ακούτε πάω 24. Για να μην. Τα πάντα. Το Air Tickets 24, ακούτε. Από πτώσεις ξέρουμε. Όχι, δεν ξέρουμε, η επόμενη εκπομπή. Η επόμενη εκπομπή θα σας δώσει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πώς έπεσε. Πέφτουν τα αεροπλάνα. Το Airbus A320. Και πες τώρα εσύ, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο. Πώς έπεσε το αεροπλάνο ή πώς δεν βγήκε η Λίβερπουλ να παίξει δεύτερο ημίχρονο χθες. Χάσαμε τα λεφτά μας, δεν κάναμε cash out. Εδώ είσαι μια λογική εξήγηση. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Τι πώς έγινε, κινήθηκε πρώτη φάση... ο προπονητής, οι παίχτες, ο κόσμος. Όταν στην πρώτη φάση ο δεύτερος μηχρόνου γίνεται αυτό το πράγμα, μετά τελειώνει το παραμύθι. Πιάστηκα βλάκα, που δεν βάλαμε και εκατοστάρικο στη Σεβίλη μετά. Δεν γίνεται, ρε. Πώς δεν γίνεται. Δώσε ένα παράδειγμα του φετινού είναι ΠΑΟΚ. Μια στιγμή, στιγμή που αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Είναι στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Είναι σε το βόλι δηλαδή. Σε το βόλι. Χθες το παιχνίδι ήταν σε το βόλι. Ναι. Γιατί η Σεβίλη δεν είναι καμιά χθεσινή ομάδα. Έχει παίξει τελικούς και τελικούς. Εκεί άλλη δεν είναι χθεσινή ομάδα. Δεν, σε επίπεδο εμπειρίας δεν είναι η ίδια. 8-1 τελικές έχει στο πρώτο ημίχρονο. Το ξέρω, αγόρι μου. Θα έπρεπε να είναι 3-0. Ναι, δεν ήταν όμως. Με ένα γκολ που ακυρώθηκε και ένα πέναλτι που δεν δόθηκε. Πω, αρχίσαν οι κρίνες. Τι είναι αυτή, ρε. Μα δεν βγήκε να παίξει δεύτερο ημίχρονο, ρε. Είναι ναι, γιατί να μιλήσεις για διαιτησία όταν τρως 3 γκολ και πρέπει να φας άλλα 2. Offside το τρίτο γκολ της Σεβίλης. Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Στην Τζακόπουλο δεν βλέπετε, έχετε καταλάβει. Δεν ξέρετε τι βλέπετε εσείς. Δεν βλέπει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Έχεις πολλά κερά από το Σεντρακόπλο τελικά. Εγώ αυτό το έδωσα, φίλε, κατευθείαν, χωρίς το replay. Και όταν είπε ότι σηκώθηκε σημαία, λέω αποκλείεται. Παίζουμε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ φέτος. Είδα τελευταία χρόνια που έγινε κάτι τέτοιο. Να είναι τόσο καλό στο πρώτο ημίχρονο και τόσο κακό στο δεύτερο. Ή το αντίστροφο. Αλφαβητικά να πάρω τον αντίπαλο ή να είναι. Πες. Μεταπτώσεις μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Εγώ έχω και μεταπτώσεις από το 60 στο 63. Δηλαδή να είσαι με τον Πανιόνιο μέχρι το 60 να του έχει πατήσει και να του 3 γκολ. Δεν ήταν μετάπτωση. Συνέχιζε να παίζει το ίδιο τέμπο, απλά τα τρώγε στην κόντρα. Κατάρρευση. Και δεν φώναζαν και οι Άγγλοι τίποτα. Τι να φωνάξω. Τίποτα, φώναζε ο Γερμανός, φωνάξε τίποτα. Δεν ανταποκρίνονταν. Ο Ζε, τον βάλαμε. Προπονητή τον βάλαμε το Ζε. Κάνει κερκίδα. Ο άλλος πώς το κάνει. Καλά τα λέω, Ασλαμά. Και ο άλλος πώς το κάνει. Έμενε μετά αφού τον είδε την καταγγελία. Τι λες. Από το 1-1 και μετά αφού το καταλάβαινε ότι και αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό παίζει ρόλο.
πώς θα σμπρώξει την ομάδα. Η Σεβίλη δηλαδή έκανε τα τρία, το 3 στα 3, ρε φίλε. Ναι. Σεβίλη, φίλε. Champions League Σεβίλη. Αυτός ήταν ένας λόγος για να το παίξεις εχθές αυτό. Τρίτη κατάκτηση. Αυτός ήταν ένας λόγος για να μην το παίξεις. Ε, όχι, ρε φίλε. Συμβαίνει στα τρία. Και με αυτά και με αυτά. Πάμε να πάρει και το κύπελο τώρα. Θα μπει έξω ο ομίλος. Πλάκα, πλάκα. Οι μισοί με γράμπες τελειώσανε, άστο. Τους έβλεπα έτοιμα πεθάνουν. Ξέρω. Αυτό το δεύτερο ημίχρονο η Σεβίλη κάνει το τέλειο παιχνίδι. Κανονικά, τους είχε ξεφτυλίσει. Ναι, όλο στο πρώτο λεπτό, τέταρτο, στο τρίτο. Μηδέν αντίδραση. Μηδέν. Ο κόλο του λέει, ρε φίλε, κορυφαίος. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια. Με τον ΠΑΟΚ τι είσαι γι' αυτό? Ότι υπάρχουν και άλλοι που πάνε τελικούς και τους κερδίζουν. Ρε το γκλόπ, ρε φίλε. Τέλος πάντων, μας απασχολεί αυτό. Ο Σάμπο που είναι. Ο Σάμπο. Η ανησυχία μου είναι τεράστια από το πρωί. Ναι. Πολύ μεγάλη. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς πρώτα απ' όλα. Η ΟΤΕΚΟ είναι μαζί μας στο 10-20-30. Ο Σάμπο φεύγει και δεν πήγε για κταίο. Αν πήγαινε, θα ήταν άλλος ποδοσφαιριστής. Ο ΤΕΚΟ. Στο 10-20-30 ραντεβού, 24-24 ώρες, ειδικές τιμές για ανέργους και πολυτέκνους, αυτοκίνητα, επιβατικά, επαγγελματικά, φορτηγά και δίκυκλα και μηχανές, που είναι δίκυκλες εννοείται. Ωραία. Έτοιμα, γρήγορα όλα. Όλα τα χαρτιά όπως πρέπει, ο έλεγχος, ο υποχρεωτικός, για να γλιτώσετε και το πρόστιμο το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό σε περίπτωση που δεν περάσετε κταίο. Αναδομώ, τεχνική εταιρεία. Είμαι αναδομώ και σήμερα στον Λίμπερο στο τέλος εκπομπής για να ακούσουμε προσφορές και για σπίτια που νοικιάζονται, που πολλούνται. Για ανακαινήσεις πάντως με έξατο και δόσεις, χωρίς ψωτική, μόνο αναδομώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508. Και αν είστε κι εσείς σαν τον Σταύρο Κόλκα φαν του Κυπριανίδη, σήμερα είναι Πέμπτη και στη Ρέμβη έχει μπουζουκιά. Ποιος θα ακολουθήσει? Εδώ, θα ανοίξουμε γραμμές. Κάνουμε δύο, μια τετραδούλα. Ποιος θα ακολουθήσει τον Κυπριανίδη, ο επόμενος που θα ακολουθήσει τη Ρέμβη? Όχι, ρε, ποιος θα ακολουθήσει το βράδυ? Μπορούμε να το αποφασίσουμε την τελευταία στιγμή. 12 ώρα, μα πάμε, αργά είναι. Θα χάσουμε λίγο. Ξεκινάει για τις 11. Ναι, ναι. Εντάξει, θα σου πούμε μέχρι τότε. Λοιπόν, κλείνεται τραπέζι. Έχουμε αγώνα το Σάββατο. Δύσκολο. Α, σωστό και αυτό. Δύσκολο μάτς. Και κάτι έμαθα ότι άμα τυχόν πίνεις, παθαίνεις πιο εύκολα. Εγώ έτσι δεν έπαθα θλάση. Όχι. Από Χανκόβερ πήγα να παίξω. Αν είναι δυνατόν. Αυτό τώρα αλλάζει όλη μου την τέτοια. Όλη μου θεωρία. Ναι, κανονικά πίνεις και είσαι ο Ελάφης 4. Ναι. Μετά από πολλές σκέψεις προσανατολιστήκαμε, καταλάβαμε που έπεσε. Που έπεσε. Σαν πως το βρήκανε. Καταλάβαμε που περίπου έγινε το κακό. Μεταξύ Κρήτης, Καρπάθου, Νότια προς Αίγυπτο κτλ. Και όμως λένε ότι είναι χωρικά ύδατα της Αιγύπτου εκεί. Όλος παραδόξος. Μας πήραν και από εκεί τα ύδατα. Τι να ξέρω εγώ τι γίνεται, ρε φίλε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα διαφορετικό θέμα, είπαμε. Να ξεφύγουμε λίγο από τα καθημερινά. Εξάλλου δεν έχει και παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Τη Δευτέρα ξανά στη Νέα Σμύρνη. Οι γυναίκες έχουν ημιτελικά Final Four κυπέλου. Θα ασχοληθούμε και αύριο. Πάμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Είπαμε διαφορετικό. Θα μας το παρουσιάσει ο Άξιος Αξιολόγου που τα ξέρει καλύτερα, γιατί είναι αρκετές οι λεπτομέρειες. Και πρώτα απ' όλα να πούμε λεπτομέρειες για το έργο που παίζεται, πού, πότε, πώς, ναι, αυτά. Καταρχήν δεν είναι πολύ συνηθισμένο μια θεατρική παράσταση να έχει το όνομα μιας ομάδας στον τίτλο της, έτσι. Δηλαδή όπως θα μας έκανε εντύπωση αν ήταν ένα έργο που να έλεγε κάτι για την ΑΕΚ στον τίτλο ή για τον Ολυμπιακό κλπ. Το να υπάρχει ένα έργο που αυτή τη στιγμή ανεβαίνει και λέγεται «Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ» και ουσιαστικά περιγράφοντας και μια μεγάλη κουλτούρα των οπαδών του ΠΑΟΚ, που είναι το να ταξιδεύεις για την ομάδα σου, είναι ένα θέμα. Και επειδή δεν συμβαίνει συχνά και ανεβαίνει και στην πόλη μας, άρα παίζουμε εντός έδρας σε αυτόν εδώ τον θεατρικό αγώνα, έτσι καλέσαμε στο τηλέφωνο τον Άρητο Στυλιανού, καθηγητή φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και προέδρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, να κάνουμε μια κουβέντα και να αναπτύξουμε αρκετά θέματα, διότι ο κύριος καθηγητής είναι και λάτρης του ποδοσφαίρου, είναι και ένας άνθρωπος που εφόσον ασχολείται με την πολιτική φιλοσοφία, καταλαβαίνει και τις προεκτάσεις που έχει και το ποδόσφαιρο και συνολικά ο αθλητισμός, αλλά και τι προεκτάσεις έχει αυτό στην κοινωνική ζωή. Οπότε να τον καλημερίσουμε. Κύριε Στυλιανού, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, τα μπέρδεψα.
Όλα μαζί. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Εσείς κύριε Στυλιανού, εκτός των άλλων που γνωρίζουμε, έτσι, είστε και ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πολύ ποδόσφαιρο. Ναι, παρακολουθώ από μικρός μου, αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο και αγαπώ και πολύ τον ΠΑΟΚ, να μην το κρύψουμε. Παρόλο που με λένε Άρη, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη δύναμη και ενσωματώνει και το αντίθετο. Άρα είστε συνηθισμένος στο μία χαρά δέκα πίκρες. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Συνεννοηθήκαμε. Εγώ πρόλαβα, εγώ μικρό παιδάκι πρόλαβα και, τα, ναι. και το πρωτάθλημα του 76, τη δεκαετία του 70 μικρός ήμουνα πολύ, αλλά τα θυμάμαι ας πούμε και τότε ήταν η μεγάλη ομάδα. Εντάξει, θα ξανάρθουν, θα ξαναπάλι με χρόνια με καιρούς που λέει. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, πιστεύω. Από το προηγούμενο διάστημα, όταν η παράσταση αυτή ήταν στην προετοιμασία της, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το παρουσίασε και μέσω του Δελτίου Τύπου ως μια ευκαιρία, μια δυνατότητα, ένας μεγάλος φορέας της Θεσσαλονίκης, στον χώρο του πολιτισμού, να συγιορτάσει μαζί με τους φιλάθλους μιας μεγάλης ομάδας της πόλης τα 90 χρόνια. Έτσι δηλαδή το σκεφτήκατε, έτσι το συνδυάσατε. Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, πέρα από το και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Γιάννης Αναστασάκης, τυχαίνει να είναι και αυτός από τη Θεσσαλονίκη και να είναι και αυτός ΠΑΟΚτσής, αλλά πέρα από αυτό τώρα, εμείς είμαστε η καινούργια διοίκηση, η καινούργια διεύθυνση, είμαστε 8 μήνες στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και προσπαθούμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Προσπαθούμε σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς που ζούμε να είμαστε κοντά σε ομάδες συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Έχουμε μαζέψει πολλές φορές τρόφιμα για τους μετανάστες, έχουμε πάει στην Ιδωμένη, στα Διαβατά, στους παιδότοπους, στα παιδιά ας πούμε και παίζουν ηθοποιοί, τα απασχολούν κτλ. Και κάνουμε τέτοιες δράσεις. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό, τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ είναι μια σημαντική ημερομηνία. Και σκεφτήκαμε αυτό το θεατρικό έργο. Ο ΠΑΟΚ, όπως εσείς το ξέρετε πολύ καλά, και εσύ συγκεκριμένα κύριε Σακελτσόγλου, λοιπόν, συνοδεύεται από μια κουλτούρα, ας πούμε, εντάξει, και άλλες μεγάλες ομάδες ίσως, αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ιδιαίτερο και γι' αυτό έχουν γραφεί και θεατρικό, ας πούμε, αυτό το θεατρικό έργο, εγώ δεν ξέρω για άλλη ομάδα τουλάχιστον. Έχουν γίνει κινηματογραφικές ταινίες και είναι ακριβώς ο Σταύρος ο Τσιόλης, ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, που έγραψε αυτό το θεατρικό, ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι το έργο, έχει και ευρύτερο νόημα, έτσι, και έχει μια ευαισθησία γενικά για τις ανθρώπινες σχέσεις, για την νεολαία, για κάποιους νέους ανθρώπους που δυσκολεύονται στη ζωή τους. Είναι γραμμένο το 2011 και ο ΠΑΟΚ είναι λίγο η αφορμή για να περάσουν και ευρύτερα μηνύματα. Χθες το βράδυ έγινε η πρεμιέρα και ήταν πολύ ωραία και εγώ συγκινήθηκα ας πούμε με τις δύο ηθοποιούς, τις πρωταγωνίστρες που παίζουν, τα δύο κορίτσια που παίζουν, αλλά και οι υπόλοιποι όλοι ηθοποιοί πάρα πολύ με κέφι και με όρεξη. Και είναι ένα έργο που αξίζει να δει κανείς. Ο Τσιόλης το έγραψε το 2011, έγινε μια απόπειρα να ανεβεί το έργο στην Αθήνα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, αλλά προκλήθηκαν επεισόδια στην πρεμιέρα από αντίπαλους χούλιγκαν. Ναι, είναι γνωστή ιστορία. Δεν ανέβηκε, δεν έπαιξε. Τι συμβεί? Κατέβηκε γρήγορα, άρον-άρον. Γιατί τα σπάσανε εκεί πέρα λίγο και τέλος πάντων δεν έγιναν λίγες παραστάσεις. Ναι. Αλλά από ό,τι μου είπαν, εγώ δεν το είχα δει τότε, αλλά μου είπαν ότι εδώ οι συντελεστές όλοι του θεάτρου που ξέρουν, οι σκηνοθέτες και αυτοί, ότι εκείνη η παράσταση, ότι η δικιά μας η παράσταση τέλος πάντων είναι πολύ καλύτερη, πολύ πιο ψαγμένη, ας το πω έτσι. Ναι. Αλλάξανε πράγματα δηλαδή σε αυτά τα χρόνια, αλλάξανε... Όχι, ξαναδούλεψε το κείμενό του λίγο και το κείμενο του θεατρικού Σταύρου Σουτσιόλης και το εξέδωσε σε καινούργια μορφή. Αλλά γενικά το έχει σκηνοθετήσει ο Ταξιάρχης Χάνος, ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης, εδώ στέλεχος του θεάτρου, με όρεξη. Και είναι νέα παιδιά που παίζουν. Κύριε καθηγητά, περιγράψτε μας λίγο με τι καταπιάνετε, με τι ασχολείται, με μια εκδρομή ΠΑΟΚ οξυδών. Αυτό είναι το βασικό θέμα.
Αυτό είναι, αυτό είναι. Είναι η αφορμή είναι ένα ταξίδι, μια ιστορική κάθοδος 2.500 οπαδών του ΠΑΟΚ με το τρένο στην Αθήνα για έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό το 1999 στο Καραϊσκάκι, όπου ήταν κρίσιμος βαθμολογικά και τελικά χάσαμε στο τέλος με ένα πέναλτι λίγο σαν αυτά τα πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός, χάσαμε στις καθυστερήσεις 2-1. Αλλά τέλος πάντων αυτό, τι γίνεται, κατεβαίνουν όλοι αυτοί, το έργο διαδραματίζεται στο σταθμό Λαρίσης, δηλαδή η σκηνή είναι αυτή, και είναι δύο νέες κοπέλες οι οποίες έχουν κατέβει με την εκδρομή αυτή των οπαδών του ΠΑΟ, αλλά η μία από αυτές έχει ένα ραντεβού με έναν rock star στο σταθμό και περιμένουν στο σταθμό να έρθει ο έρωτάς της, ας πούμε, ο πλατωνικός, αυτός ο rock star, ο οποίος τελικά δεν εμφανίζεται, να το πω, εντάξει, να μην πω και όλα. Ναι. Να καταλάβουμε το πνεύμα και... Ναι. Αλλά και βλέπουμε αυτές τις κοπέλες με τα λάβαρα του ΠΑΟΚ και όλα αυτά να συζητούν σε ένα παγκάκι. Περνούν διάφοροι άλλοι από το σταθμό, υπάλληλοι των τρένων. Πέρα δηλαδή από την αφορμή, το ταξίδι, οι συζητήσεις, όλοι οι διάλογοι σχετίζονται και πάλι με τον ΠΑΟΚ. Την κουλτούρα, Ακριβώς. Εγώ όπως το αντιλήφθηκα, γιατί έχω διαβάσει το κείμενο αφού ο κύριος Τσιόλης το έκανε, το πείραξε λίγο, το ξαναείδε λίγο, ναι. Με ναι. τη ματιά τη δική του τη φοβερή, κατάλαβα δηλαδή ότι μιλά για την υπαρξιακή ανησυχία των νέων, την αμήχανη προσπάθεια ως νέες μονάδες της κοινωνίας να ανήκουν κάπου. Αυτό εδώ το ότι... Και είναι και η λαχτάρα του ποδοσφαίρου στην κερκίδα, και αυτό το οποίο το έχω μέσα μου εγώ από μικρό παιδί και δεν το αλλάζω με τίποτα. Είναι αυτό που με έκανε και την ομάδα που υποστηρίζω. Και αντίστοιχα και όλη την ομάδα που υποστηρίζουν. Δηλαδή, αυτή η ανάγκη να ανήκουμε σε μια ευρύτερη ομάδα, να έχουμε μια δεύτερη οικογένεια εκτός από την κανονική μας και να μας αποδέχονται έτσι όπως είμαστε, με τα στραβά μας και με τα καλά μας. Αυτό το εκπληκτικό που στο δίνει μια εκδρομή. Με το σύνδεσμο, ακριβώς. Όπου έχεις κοινά σημεία, την αγάπη με την ομάδα και είσαι αδερφός με τον άγνωστο, επίσης νεαρό εκείνης της εποχής, και νομίζω ότι περίπου αυτό αγγίζει η ταινία. Έτσι, το είπατε καταπληκτικά, πάρα πολύ καλά. Ακριβώς αυτό είναι, δηλαδή το έργο βγάζει και όλο αυτό το υπαρξιακό, γιατί αυτές οι κοπέλες είναι... ας πούμε με ναρκωτικά, λίγο από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι λίγο χαμένες στη ζωή τους οικογενειακά, έτσι, και έχουν μεγάλη ανάγκη από ανθρώπινη επαφή, από αγάπη, από αποδοχή. Είναι έτσι αγνές ψυχές οι οποίες βρίσκουν μια αλληλεγγύη και μια καταφυγή σε αυτό το ομαδικό και συλλογικό πνεύμα του ΠΑΟΚ εν προκειμένου. Βλέπουμε βέβαια στο έργο και άλλες ομάδες, δηλαδή είναι ένας... Υπάρχει ένας που κυκλοφορεί με το κασκόλ του Ολυμπιακού, γιατί γίνονται κάποια επεισόδια και για να μην τον πειράξουν, αλλά από κάτω, ας πούμε, είναι αεκτής ο ίδιος στην πραγματικότητα. Ας πούμε, να έχει κάποιες τέτοιες ανατροπές. Και η ουσία είναι ότι είναι πέρα από τον ΠΑΟΚ, που όλο το έργο είναι για τον ΠΑΟΚ βέβαια, έχει ένα βάθος ανθρώπινο. Και νομίζω συγκινείται κανείς με αυτό το έργο. Αγγίζει πιο πολύ τον νεαρό κόσμο, ή είναι υπερβολικό αυτό επειδή πρωταγωνιστούν πιο πολύ νεαροί? Σίγουρα θα αρέσει στους νέους, αλλά νομίζω για κάθε ηλικία είναι... Εγώ πάλι πιστεύω το αντίθετο. Παράσταση... Δεν το είδα, αλλά όπως το διάβασα, πιστεύω ότι θα κάνει τους μεγαλύτερης ηλικίας να καταλάβουν τους νέους. Και ίσως να αποδεχτούν και λίγο ευκολότερα αυτή την αλητεία που κάνουν οι νέοι. Αφού πέρασαν και οι ίδιοι από τα ίδια. Ναι, ακριβώς. Να τα ξαναθυμηθούν ότι και αυτοί κάποτε ήταν νέοι και κάναν τα ίδια, μπορεί και χειρότερα. Σωστό. Ναι, κύριε καθηγητά, δεν είπαμε λεπτομέρειες. Πού, πότε, για πόσο, ναι. Όλα αυτά τα χρηστικά για τον κόσμο, για να έρθει να δει την παράσταση. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε εχθές στη Μονή Λαζαριστών, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στη Σταυρούπολη. Είναι στο μικρό θεατράκι, έχει δύο αίθουσες εκεί, έχουμε εμείς τη μεγάλη και τη μικρή. Αυτό προς το παρόν είναι στη μικρή, έχει 100 θέσεις περίπου.
Και θα είναι αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Ο προγραμματισμός μας είναι για αυτές τις δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Τώρα μπορεί, αν έχει επιτυχία, μπορεί και να συνεχιστεί και σίγουρα θα ξαναπαιχθεί και από τον Οκτώβριο και μετά. Α, θα έχει συνέχεια. Δηλαδή προγραμματίζουμε να ξανανεβεί η ίδια παράσταση από Οκτώβριο. Γιατί τώρα τελειώνει η σεζόν, δηλαδή αρχίζει η ζέστη και τα κλειστά θέατρα σιγά σιγά κλείνουν και πάμε στα ανοιχτά στο Θέατρο Δάσους. Είπατε για 10 μέρες, αυτές τις 10 μέρες, ναι, στη Σταυρούπολη. Κάθε βράδυ, δηλαδή σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι στις 9.30 και την Κυριακή στις είναι 8.30. Στις 8.30 και την άλλη εβδομάδα από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, το ίδιο, Τετάρτη ωραία, είναι στις 6.30 το απόγευμα. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 8.30. Είναι λίγες οι παραστάσεις. Ξέχασα να πω το εξής, ότι ακούγεται και η αναμετάδοση του αγώνα σε κάποια σημεία. Mm-hmm. Ακούγεται με τη φωνή του Γιώργου Μίνου, που είναι ευγενική συμμετοχή, ας πούμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευγενική συμμετοχή. Και είναι ίσως λίγες οι παραστάσεις, αλλά θα ξαναπαιχθεί από τον Οκτώβρη και ελπίζω να έχει επιτυχία και να το δει πολλής κόσμος. Εμείς είχαμε ζητήσει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από καιρό έχουμε στείλει μια πρόταση και ζητούσαμε και χορηγία για τη συγκεκριμένη παράσταση. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια απάντηση, αλλά τέλος πάντων ήρθαν χθες δύο στελέχη της διοίκησης του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα. Mm-hmm. Και τους εξήγησα και από κοντά κάποια σκεπτικό πράγματα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, να ενισχύσουν κάπως και το θέατρο, γιατί και το θέατρο το κρατικό είναι βέβαια της Θεσσαλονίκης και όλης της Βόρειας Ελλάδας, έτσι, και είναι ένας μεγάλος οργανισμός με αρκετά προβλήματα και οικονομικά θέματα, και εμείς τώρα προσπαθούμε λίγο να το συμμαζέψουμε, να το ανασυγκροτήσουμε και να το νοικοκυρέψουμε, και σε αυτή την προσπάθεια κυνηγάμε και συνεργασίες με φορείς αλλά και με επιχειρήσεις, χορηγίες και όλα αυτά. Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και να είστε καλά και καλή συνέχεια και σε εσάς. Θα τη δούμε σίγουρα την παράσταση. Ωραία. Κύριε Στυλιάδη, καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ναι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο πρόεδρος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο Άρης Στυλιανού, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, ένας άνθρωπος με πολλές μεταφράσεις ξένων φιλοσόφων στα ελληνικά, με σημαντικό ερευνητικό έργο στο χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας, και όταν ένας άνθρωπος που είναι μέσα, ένας ακαδημαϊκός, έτσι, έχει και τόσο σαφή άποψη και περί ποδοσφαίρου, είναι κάτι που μας γοητεύει, έτσι, και πιστεύω ότι έπρεπε να το βγάλουμε και στον αέρα, να πει και το τι ακριβώς κάνει αυτός ο δεύτερος μεγαλύτερος κρατικός θεατρικός φορέας στην Ελλάδα. Όλα αυτά για την παράσταση «Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ», που πλέον ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μετά από εκείνη την περιπέτεια στην Αθήνα. Ανεβαίνει τώρα για αυτή την περίοδο, θα ξανανεύει και το φθινόπωρο από ό,τι μας είπε ο κύριος Στυλιανού, και ακούσατε τι θα δείτε όσοι επιλέξετε να πάτε στη Μόνη Λαζαριστών αυτές τις ημέρες. Μία και 11 πρώτα λεπτά, αφού το ΠΑΟΚ 24 επιβεβαίωσε το ρητό ΠΑΟΚ κουλτούρα σε πουλτούρα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Νόμιζα θα έλεγες το ΠΑΟΚΙΖΙΝ εστί φιλοσοφίν. Α, όχι, εγώ είμαι μεταλλάζερ, φίλε. Γνωστό πάνω. Ποτέ δεν τα έχω heavy metal κλασικό. Αλλά είμαι του σκληρού ήχου. Πότε θα πάμε? Εγώ με τον Άκη είπαμε μέρα. Σάββατο. Εσύ είσαι ο δύσκολος. Σάββατο βραδάκι. Δεν είναι, δεν έχει ελεύθερο. Όχι, Σάββατο γιατί είναι τις, τα δύσκολα είναι Σάββατο. Θα τις εξηγήσει τις βρόσος. Πες θα πάμε στο σταφύλι μετά. Φίλε, τίποτα, πρέπει να πάρουμε τη φως τηλέφωνο της που είναι σιάστα να... Όχι, μπορώ να τις κανονίσω να βγει με μια φίλη της. Ναι, και αυτό γίνεται. Ρε τη ζούμε. Θα θεις? Βεβαίως. Νοείται ρε, θα το δει. Έχει ενδιαφέρον. Όπως και τα νέα της προπόνησης του ΠΑΟΚ. Δηλαδή πατάς το κλικ. Αυτό το MP τι είναι? Το MVP μωρέ της χρονιάς. MP είναι το σλόγγαν του Μιγούρι. Πέρυσι βγήκε ο Κάτσε. Τι? Ο Κάτσε βγήκε πέρυσι MVP. Στην απόγνωση βάλαμε αυτόν που έτρεχε. Οι άλλοι είχαν κλάσει όλοι. Πρόπερσι ο Λίνο.
Φέτος. Ναι. Φέτος δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. 1-0-3 το πληρώνει. Ποιος θα είναι ο MVP της χρονιάς. Μπα, δεν τον βγάζει. Τι. Δύσκολα. Ποιοι ψηφίζουνε. Ο κόσμος, ρε φίλε. Το έχει βγάλει ΠΑΕ. Τότε τι συζητάμε, ρε φίλε. Πολλά θα ξαναπεί. Ο κόσμος κατά 80%. Ναι. Πιστεύει ότι ο MVP της χρονιάς είναι ο Γιώργος Τζαβέλας. Ναι, κατά 80% στο λέω εγώ, θα βγουν και στοιχεία. Α, έχουν αρχίσει οι ψήφοι. Κάτσε, μου λέει φίλος ότι έχει αρχίσει η ψηφοφορία, αλλά υπάρχει καταμέτρηση, άρα μπορούμε να έχουμε μια. Φοβάμαι να ανοίξω τις προπόνησεις. Μην έχει γίνει καν κακό. Καλά, τι. Φοβάμαι να το βλέπεις ότι έχει βγει η προπόνηση. Τι, να έμεινε τελικά ο Σάμπο. Εδώ δες λίγο. Τι λέει, προπόνηση στην ειδική αντοχή. Ναι, και δεν το πατάς, φοβάσαι. Στην ειδική αντοχή. Μην έχει γίνει κανένα κακό. Άντε, πάτα τώρα, ρε. Πάτσα MVP, περίμενε. Λοιπόν, βραβείο Πλάτων Φορόπουλος. Μπράβο. Μεγάλος Πλάτωνας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αποτελέσματα. Πρέπει να πατήσω κι εγώ. Ποιο λοιπόν, να ψηφίσεις. Α, έχει εδώ. Το γλυκό, ρε. Περίμενε, ρε. Βίτορ, Τζιόλης, Χαρίσης, Κίτσιου, Τζαβέλας, Αθανασιάδης, Τσίμιροτ, Κάτσε, Μακ. Ο Μακ είναι μεγάλη υποψηφιότητα. Τώρα μην είναι. Αλήθεια είναι. Και κυρίως απλά ξεστή, ο κόσμος συνήθως επηρεάζεται από την τελευταία εικόνα. Και σε αυτό ο Μακ εστερεί, παρότι είναι από τους πιο σημαντικούς. Ροντρίγκες, Πέλκας, Μιστακίδης. Μιστακίδης, Ροντρίγκες, Μακ και Τζαβέλας πιστεύω εγώ είναι. Πολυτιμότερος παίκτης του ΠΑΟΚ τη σεζόν. Ο πολυτιμότερος. Εντάξει, πολυτιμότερος εμπεριέχει και τα λεπτά συμμετοχής. Και ο Μιστακίδης λίγο πάσχει. Αυτός δηλαδή που έχει προσφέρει τα πιο πολλά ώστε ο ΠΑΟΚ να έχει φτάσει εδώ που έφτασε, ό,τι έχει κάνει τέλος πάντων. Ποιος είναι. Μπήκε στους ομίλους και έφτασε στα ημιτελικά του κυπέλλου μέχρι τώρα. Ναι, και έχει την πορεία. Και πολύ και έχει την πορεία στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο πολυτιμότερος. Δεν έχει κανέναν goalkeeper. Μπράβο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπράβο γιατί πράγματι κανένα goalkeeper δεν έχει συνεισφορά σε αυτό που έχει γίνει φέτος. Σωστά. Να βγάλουμε τους τρεις. Μακ, Ροντρίγκες, Τζαβέλας και Μιστακίδης, αν υπήρχε καλύτερος έκτος παίκτης που έχουν στο μπάσκετ. Δωδέκατος, ναι. Ροντρίγκες. Ροντρίγκες μέχρι να τραυματιστεί, ρε φίλε, είναι εκπληκτικός. Μετά, αντίο ζωή. Συμφωνείτε δηλαδή. Μιστακίδης, Ροντρίγκες, Μακ και Τζαβέλας. Ναι. Αυτοί οι τέσσερις είναι οι προτάσεις της εκπομπής. Ναι. Και με ουσιαστικά τον Τζαβέλα και τον Μακ να είναι σε διάρκεια. Οι άλλοι δύο δεν έχουν διάρκεια. Άρα πάλι μαζί μου συμφωνείτε. Γιατί επιλέξαμε τους τέσσερις. Ωραία, από τους τέσσερις βάζω δύο μια ψήφο διάρκεια. Σε έναν τυχαίο. Και πού είναι τα αποτελέσματα εσείς. Εδώ. Πάρε το 11-8-80. Λοιπόν, 0,27% στις ψήφους μέχρι τώρα ο Βίτορ. Πόσες είναι όμως, κάτσε να δούμε. Δεν λέει πόσες είναι. Εντάξει, τώρα σήμερα ξεκίνησε. Θα ξεσπώσει, θα έχει ενδιαφέρον να πω εγώ τώρα από 1%. Άλλο υπολογιστή. Ο Χαρίς 3%. Ο Κίτσου είναι 34%. Ο Τζαβέλα 41,71. Πέφτω από τα σύννεφα. Σιγά μου ρε τώρα, εντάξει. Ο Τζαβέλα και ο Τζαβέλα κάθε είναι μέρα. Αυτό που δώσαμε εντωμεταξύ, θα δεις. Ο Αθανασιάδης 1,34. Ο Τσίμιρο 2,14. Ο Κάτσε 1,6. Ο Μακ 25,63%. Δεύτερος. Ο Ροντρίγκες 9,63. Ενά τώρα, η τέσσερα που δώσαμε. Πραγματικά πέσαμε. Θα νομίζουν ότι το ξέραμε. Και ο Μιστακίδης 10,23. Μπράβο μας. Εντάξει, είμαι περήφανος για την κρίση σας. Τον Πέλκα γιατί τον πολεμάτε όλοι. Ο Πέλκας γιατί είναι πάνω κάνετε από το στάτους που περιμέναμε. 0,8 κανείς τον Πέλκα. Γιατί. Γιατί δεν κάνει και τον ξεφωνίζετε και όλα τώρα τελευταία. Τι περιμένατε δηλαδή. Ο τελευταίος είναι ο Βίτορ πάντως από αυτούς που έχει. Και είναι από κοντά και ο Αθανασιάδης και ο ναι. Κίτσιου. Ναι. Ο Χαρίς. Όχι, οι τέσσερις ξεχωρίζουν. Αυτοί ακριβώς που πάμε. Με σειρά Τζαβέλας, Μακ. Μιστακίδης Ροντρίγκες. Μπράβο το Μιστακίδη. Μπράβο το. Είπαμε τελευταία εικόνα. Τελευταία. Α, και ο Ροντρίγκες είναι στην τελευταία εικόνα. Δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά. Ωραία. Πότε θα τελειώσει την ψηφοφορία. Λογικά πριν το τελευταίο παιχνίδι. Όχι, ήρθε ο Ότ. Έλα ρε. Ότ. Πού είσαι τα κουπόνια. Εσύ. Όλα καλά. Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ και μένοντας καμιά πέντε μέρες. Το ένα το κορίτσι. Κορίτσια δεν. Μπούντου, έλα εδώ λίγο συμπαράστατε. Κορίτσια δεν πρωταγωνιστή στην παράσταση. Το ψήφισμα θα λήξει πριν το τελευταίο παιχνίδι. Έλα εδώ. Χαίρετε. Τι γίνεται. Α, είδες, πάει το γράφει. Τελευταίο παιχνίδι θα γίνει 31-5. Πόσο έγινες τώρα, εσύ δηλαδή. Γι' αυτό με πήρε το μικρόφωνο. Ναι. Πόσο έγινες. 20. 20. Είχε δει τα δύο κύπελα. Βέβαια. Την αλήθεια. Είχε γενέθλια προχθές. Ταυράκι. Όχι, ρε φίλε. Ταυράκι. Και να το πάει σύννεφο.
Δεν πειράζει. Και ο κύριος δίπλα σου έκραζε τους άλλους για τις ευχές και δεν μου ευχήθηκε ποτέ. Μόνο εδώ ο κύριος Κόλκας τηλεφώνησε. Είπε, μωρό μου, χρόνια πολλά, το δώρο σου, το δώσω αύριο. Γιατί? Δεν μιλάω έτσι. Μα έτσι πρέπει. Δεν μιλάω έτσι. Οι ευχές ήταν ιδιαίτερες. Πάντα όταν παίρνω σε γυναίκα, εύχομαι. Δεν θα το πω στον αέρα. Δεν λέγονται στον αέρα. Λέγονται, πώς θα λέγονται. Το θέμα είναι τι δώρο τη έκανε. Εγώ πιστεύω ότι έχει και εκεί μία δημιουργία. Έχουμε κανονίσει με τον Τσορμπατζόγκο. Τι να φύγει, πήγε στην Αθήνα. Παράπονα. Στι συνεδρίε τη Λίγκα. Στι συνεδρίε τη Λίγκα. Είπε τι γίνονταν εκεί. Που τα γραφεία είναι. Πώς μπαίνεις για Αττική Οδό, κάπου καταχωνιασμένα προς τα πάνω. Αττική Οδό, να σου πω αγάπη μου, γιατί είσαι από μια μικρή πόλη της Ελλάδας. Ναι. Ωραία. Στην Αττική Οδό μπαίνεις από 12 πλευρές. Ωραία. Από ποια έξοδο? Πού ήσουν, περίπου, τι είχε εκεί? Το φεγγάρι από πού φαινόταν? Ένα δέντρο. Θέλω να σου πω ότι δεν είχε τίποτα. Τότε στάση του μετρό, να είναι καλά ο Άρης Βεστάς, ο οποίος μας εξυπηρέτησε. Έτσι είναι. Οι φίλοι μας υποσέχουν. Δεν μου είπε ότι και να σου εξηγήσω δεν θα μπορέσει να πας. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν πολύ καλό ή κάποιο. Και αυτοί οι αλήτες εκεί πήγαν και τα κάναν τα γραφεία. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν στο A4 Athens. Να σου εξηγήσω, ξύστα τα μεγασμά. Έλα, θα κουράζε. Πάρω να πάμε μαζί. 40 λεπτά με το μηχανάκι. Από πού? Από Πατησίων. Ταξίδι ολόκληρο. Άρα είναι προς Κηφισιά τα γραφεία. 40 λεπτά με. Προς Πειραιά δύσκολο. Όπω φίλε, 40 λεπτά δεν πάω με μηχανάκι πουθενά. Και οι Αθηναίοι το έχουν για πλάκα. Μια φίλη μου πήγε. Πού πήγε ο Άρης τώρα? Στο Σούλι με μηχανή. Για να δει τον Άρη. Μπράβο. Όχι επί την Αριανού. Στο Σούλι, όχι στο Σούλι. Στο Σούλι. Στο Σούλι. Με μπερδέψανε με αυτά. Μόνο εκεί. Οι σουλιώτησες και πέφταν μία-μία. Ναι, ναι, αυτό μου στο μυαλό. Άλλο είναι. Στο Σούλι έπαιζε ο Άρης. Ρεπόρταρ αθλητικός, παιδιά, είναι αυτός. Στο Σούλι. Αλλά του ήρθε συνειρμός η πτώση, γι' αυτό είπε. Ναι, εσύ, μα τα κορίτσια, τα μακροβούτια. Αυτό σκεφτόμουν. Και λέω, εντάξει. Και αγάπη μου, και πού ήταν τέτοια Κηφισιά, Ηράκλειο, Μαρούσι. Δεν ξέρω, έκανε 40 λεπτά να πάω με μηχανή. Δεν ήξερα. Είτε πήγε φορά, είτε νότο, είτε ανατολικά. Με δεμένα μάτια σε πήγε. Με στην Αθήνα. Σε είχε απαγάγει. Η θεία μου από το Σικάγο 24.com. Έλα. Ήμουν πάρα πολύ κουρλού και τελείωσε σε λιγότερο από 2 ώρες. Όταν πήγα εκεί, όλοι οι δημοσιογράφοι, παιδιά που είναι συνήθως εκεί στο ρεπορτάζ και το καλύπτουν, μου είπαν κανένα 4 ώρο, κανένα 6 ώρο, 6 ώρες ήταν η τελευταία φορά. Το ρεκόρ 8 ώρες διοικητικού συμβούλου με Βεζετζή Οικονομή, δεν έχει σπάσει κανείς. Για λέγε. Οπότε το 2 ώρο ήταν εντάξει. Έχω κάνει εγώ μια μεταγραφή Μπακαγιώκο για ένα 6 ώρο. Ελένη, σε ευχαριστώ να μην σε κρατάμε. Είσαι κουρασμένη. Να μην κουραστεί, θα τα πει και με τη Μαριλής λίγο αναλυτικά, ε. Αν είχε ελιές αυτά, το ένα ξέρει. Πάει να πληρωθεί κιόλα. Τι είναι και λεφτά. Ανοίξαμε και λεφτά. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή είστε διακοπές. Θα αφήσει δύο καθόλου. Α, εντάξει. Είπα κι εγώ. Ανοίξαμε τις προπόνησεις στο κείμενο. Φυσικά δεν είναι όλα καλά. Δηλαδή γράφει το κείμενο της προπόνησης και στο έως γράφει. Η προπόνηση Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ θα απουσιάσει. Του λέει, ήταν εδώ, θα απουσιάσει με ειδική άδεια. Προκειμένου να μεταβεί στη Βουλγαρία για το τιμητικό φελικό του Κρίστοφ Στόιτσκοφ. Α, εκεί θα παίξει. Ναι, αφού η αποθεραπεία όλη του Μπερμπάτοφ γίνεται για αυτό και το άλλο που είναι 5 Ιουνίου στο Old Trafford. Τι, για να παίξει εσένα γίνεται αποθεραπεία. Πουε, τι τραβάμε. Ο Μιγγέλ Βίτορ μπήκε κανονικά, βέβαια θα κάνει μια μαγνητική ακόμα. Για να δούμε αν υπολογίζεται για τη Δευτέρα. Και βεβαίως επιβεβαιώνει τον ΠΑΟΚ ότι έφυγε ο Σάμπο για να ξεκινήσει προετοιμασία. Α, έχει και ένα ωραίο εδώ πέρα. Για λέγε. Έλα από αυτά, ωραία είναι, για λέγε. Η συμφωνία με την Ομοσπονδία της Σλοβακίας προβλέπει. Έφυγε για να πάει στην προετοιμασία. Η συμφωνία με την Ομοσπονδία της Σλοβακίας προβλέπει πως σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ χρειαστεί τον παίχτη για οποιοδήποτε από τα επόμενα παιχνίδια, εκείνος θα επιστρέψει για να θέσει τον προπονητή. Εντάξει, άρα δεν τίθεται θέμα. Λένε, ρε. Κανονικά θα δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο παίκτης έφυγε, δεν θα τις προπονήσεις και άμα το χρειαστεί αρθεί να παίξει, τι είναι. Διότι κάποιος σκέφτεται, κάτσε να το γράψουμε, επειδή μας τράξουν. Το έχει αποδώσει, μάλλον έχει αυτό πώς το γράψει όλα τα τακτικά θέματα, αγόρι μου Σάμπο. Κατάλαβες, δεν χρειάζεται κάτι προπονήσεις με την ομάδα. Ωραία. Ρε τι ζούμε. Εσείς αυτό πώς το γράψατε, δηλαδή με ποια λογική. Το γράψανε γιατί θα βγει κόσμο και θα κράξει. Θα πει γιατί τον αφήσαμε, αφού δικό μα παίκτη είναι. Και λέει ο άλλο: αν το χρειαστούμε, θα γυρίσει. Χωρίς να είναι με την ομάδα, να προπονείτε. Δεν το πάω, και το τσακλιβέρι.
Και να με συγχωρήσουν στα Κλειβέρια, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν αφήσαν κάποιον να πάει στο πανηγύρι της Παναγίας σου μελά. Και άμα τον χρειαστούν να τον γυρίσουν πίσω. Πες τα ίσα, δεν τον υπολογίζω, ρε, που δεν κακό. Ούτε εμείς τον υπολογίζαμε σαν εκπομπή. Μα δεν λέγαμε. Είναι αντάλλαγμα αυτός για να μείνει ο Μακ. Άλλο αυτό, άμα είναι αυτό, πες αυτό, ρε φίλε. Άκου, άμα το χρειάζεται να ξαναγυρίσει. Ενώ μπορείς να πεις ότι άμα το χρειαστούμε θα το γυρίσουμε πίσω, ε. Λες και πήγες στη Χαλκιδική για μπάνια. Κανονικά έπρεπε να είναι όρος του ΠΑΟΚ να μην γυρίσει πίσω. Ναι. Και αν το χρειαστούμε και επιμείνουμε, να μην μας τον δώσετε. Είναι αυτό που λέει: πάρ' τα λεφτά και κρύψτα και άμα στα ζητήσω, μην μου τα δώσεις. Και τώρα εμείς κράζουμε και ξέρεις τι θα γίνει. Τι θα διαβάσουμε, μάλλον. Ξέρεις τι θα γίνει. Θα το μιλήσουμε. Θα χρειαστεί ο Σάμπο. Ναι. Ετοιμάσου, κίτρινο κίτρινο. Κόντρα, ρε φίλε. Κόντρα, κάτι θα γίνει. Όχι. Καλά, καλά. Ετοιμάζω να δεις δεξίμπακ του Κολάσα. Περίμενε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Μια χαρά. Ο Κολάσα δεξίμπακ. Δεν ήταν αυτή η θέση του. Πλάκα, πλάκα. Έτσι. Από ουσία μηδέν. Ανεβοκατεύει τρεις φορές. Κουβαλάει την μπάλα γρήγορα. Αυτό πάμε το... και στο κλήρο των Ατρίδων να μας πει δύο πράγματα από όλα όσα έχει συγκεντρώσει γύρω από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Πέρα από αυτά πολύ ωραία που διαβάσαμε εδώ στο ενημερωτικό της προπόνησης. Τι να πούμε, δηλαδή πέφτουν τα σύννεφα. Δηλαδή λες ότι δεν θα σε εκπλήξει ποτέ τίποτα. Αλλά ο Μπερμπάτοφ θα φύγει να παίξει στο φιλικό για τον Στόιτσκοφ και ο Σάμπο φεύγει για την Σλοβακία. Άμα τον χρειαστούμε, μας τον ξαναδίνετε, λέει η συμφωνία. Δεν υπάρχει σχόλιο επ' αυτού. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι παίζει έτσι κι αλλιώς επαφή, εγώ αυτό κρατάω από το ρεπορτάζ, επαφή του ΠΑΟΚ με την Ομοσπονδία της Σλοβακίας. Άρα, αυτό το ξέραμε, εντάξει. Ναι, κοντά στο νου και η γνώση ότι αφού τα λύσαν με το Σάμπο, θα συζητήσαν και για ΜΑΚ. Και για να μην υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή εδώ σε από θέλω. ΜΑΚ, εδώ σε θέλω. Ναι, η δική μας η προσπάθεια είναι να μείνει και στο τελευταίο παιχνίδι, παρότι ο ίδιος ο παίχτης δεν δείχνει και τόσο διάθεση. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Καλά, μια χαρά. Τι άλλο δεν έχουμε πιάσει, τι άλλο δεν έχουμε ασχοληθεί ποδοσφαιρικό με τον ΠΑΟΚ? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πάρα πολλά θέματα. Αυτά τα μικρά μικρά είναι τα τρία. Πού αφορούν παίχτες κυρίως. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για τον διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν τρεις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Αντώνης, ο Κάτσε και ο Μυθακίδης. Με τις εκτελέσεις corner. Ναι, 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 με τις εκτελέσεις corner που είχε έρθει το Sky Sports στη Μεσύμβρια και ουσιαστικά... Αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες, Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω και σε ποιες υπόλοιπες θα γίνει εντός Ελλάδας. Πάντως στον ΠΑΟΚ συμμετείχαν αυτοί οι τρεις και έχει ενδιαφέρον το βίντεο γιατί δεν τα πηγαίνουν και άσχημα και οι εκτελέσεις αφορούν και τις δύο περιοχές και τις δύο πλευρές βασικά, και τα δεξιά και τα αριστερά. Και παρότι με το αριστερό πόδι δεν φανταζόμαστε ότι μπορούμε να δώσουν καλή πορεία στην μπάλα, τουλάχιστον να τη βρουν και να τη βάλουν απευθείας, τα καταφέρουν. Πάντως ο Κάτσε είναι αυτός ο οποίος κέρδισε, ήταν πιο γρήγορα και πιο εύκολα εύστοχος και γι' αυτό το λόγο πήρε έτσι ουσιαστικά και αυτό το άτυπο βραβείο. Τώρα από εκεί και πέρα για τα του ΠΑΟΚ νομίζω ότι με μεγαλομέτωχο τον Ιβάν Σαββίδη δεν θα μπορούσε να μην δοθεί μια μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημερινή ημέρα η οποία είναι ουσιαστικά ημέρα μνήμης για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου. Υπάρχει από χθες στην σελίδα του κ. Σαββίδη, στην επίσημη ιστοσελίδα, το μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή ημέρα και σήμερα έχει κοινοποιηθεί και στην σελίδα, στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Υπάρχει και αντίστοιχη ανάρτηση που έχει κάνει τόσο η ΠΑΕΠΑΟΚ και ο Στέφανος Αθανασιάδης. Είναι νομίζω για πολλούς ποδοσφαιριστές και ανθρώπους που έχουν σχέση με την ομάδα ιδιαίτερη σημερινή ημέρα, γιατί έχει το στοιχείο το προσφυγικό στον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ έντονο. Τώρα, κάτι το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, αλλά θα μπορούσε να συνδεθεί έμεσα, γιατί υπάρχει έτσι ανοιχτό το θέμα του προπονητή και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί για την επόμενη σεζόν. Είναι το γεγονός ότι ένας παλιός γνώριμος, ο Σέρτζιο Γονσεϊσάο, ψάχνει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του και έχει γίνει γνωστό στις τελευταίες ώρες ότι δεν θα συνεχίσει στην Κιμαράς.
πολλές φορές έχουμε διαβάσει δημοσιεύματα από το εξωτερικό, κυρίως από την πατρίδα του, την Πορτογαλία, που τον θέλουν να είναι υποψήφιος και μάλιστα πολύ κοντά στο να αναλάβει τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει μια απόσταση και από αυτά που γράφουν τα δημοσιεύματα. Προφανώς η σχέση με τον ΠΑΟΚ και σαν ποδοσφαιριστής παίζει ένα σημαντικό ρόλο για να συνδεθεί το όνομά του παραπάνω με τον Δικέφαλο. Κατά τα άλλα, από τη στιγμή που είναι ελεύθερος, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι μια επιπλέον επιλογή από την αγορά της Ιβηρικής, μια αγορά στην οποία και ο ίδιος ο Μίχελ έχει πει, όχι μόνο για το θέμα προπονητή, κυρίως για το θέμα των παικτών βέβαια, ότι είναι αυτή που τον ενδιαφέρει. Στα του ΠΑΟΚ να συμπληρώσουμε απλά στο θέμα του Σάμπο που βγάλαμε σήμερα το πρωί, ότι ο ποδοσφαιριστής αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για την Αυστρία, θα συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας και στα δύο φιλικά. Στα αξιοσημείωτα είναι το γεγονός ότι η οικογένειά του παραμένει εδώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια οικογένεια και υπάρχει και μικρό παιδάκι, δύσκολα υπάρχουν πολλές μετακινήσεις. Πάντως δεν υπάρχει κάποια τάση, έτσι, τουλάχιστον δεδομένη χρονική στιγμή, κάποια τάση φυγής. Δηλαδή το ότι θα έφυγε και η οικογένεια μαζί, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει και παραπάνω πράγματα για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω είναι ότι και ο Μακ. Είναι και ο Μακ που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και ο Μακ νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι λίγο επηρεασμένος, τουλάχιστον με βάση το τι σκέφτεται για τη συμμετοχή του στο Euro. Εντάξει, κατά ψέματα τώρα για να μην είμαστε και πολύ αυστηροί μαζί τους, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές και αυτοί και ο Κάτσε που ίσως μία φορά στην καριέρα τους έχουν την ευκαιρία να παίξουν στο Euro. Ναι. Μακάρι να μην είναι έτσι, αλλά τώρα κατά ψέματα έκαναν την έκπληξη. Έχουν το άγχος. Μη γίνει τίποτα και με αφήσει απ' έξω. Μη κακοφανεί στον προπονητή ότι εγώ είμαι εδώ, οι άλλοι είναι εκεί και με βγάλει κτλ. Έχουν ένα άγχος. Εντάξει, μην είμαι εκτός πλάνων, πάθω κάτι την τελευταία στιγμή και χάσω μια διοργάνωση στην οποία μπορεί και να μην ξανασυμμετέχω εγώ με την. Αυτό είναι ένα ζόρι. Τώρα άλλο αυτό και άλλο να είσαι εδώ από νοθρός έως αδιάφορος. Καλά, εννοείται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα πρέπει να είσαι επαγγελματίας, απλά σε κάποιο βαθμό, με βάση αυτό που αναφέραμε, δικαιολογείται το να υπάρχει έτσι, η σκέψη και με την εθνική ομάδα, γιατί είναι ιδιαίτερο και για τη Σλοβακία που είναι και η έκπληξη με την πορεία της στα προκριματικά και μπορεί να είναι και η έκπληξη και για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διοργάνωση. Είναι ακόμα μεγαλύτερο το κίνητρο σε ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι για τον ΜΑΚ, γιατί θα πρέπει να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Ναι. Ο ΜΑΚ και κάθε ποδοσφαιριστής από τον ΜΑΚ σκέφτεται και στο πίσω μέρος του μυαλού του και μάλιστα ίσως και στο πιο μπροστά μέρος του μυαλού του ότι είναι και μια ευκαιρία να τον δουν και πολλά παραπάνω μάτια και ούτε αυτό είναι κακό και αυτό σε λογικά πλαίσια είναι θεμητό. Πάντως, για να κάνουμε και ένα σχόλιο για αυτό που γράφει το δελτίο τύπου της προπόνησης ΠΑΕΠΑΚ, νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι το γεγονός ότι φεύγει ο Σάμπο, ο οποίος δεν χρησιμοποιούνταν και δεν υπολογίζονταν και τόσο από τον Ίβιτς, μπορεί να αποτελέσει. Ναι, και δεν μπορεί να αποτελέσει πάντως σίγουρα διαπραγματευτικό χαρτί για να κάτσει μία-δύο μέρες παραπάνω ο ΜΑΚ, για τον οποίο δεν υπάρχει ακόμα μια σαφής εικόνα, ούτε μια σαφής απάντηση από την πλευρά της Ομοσπονδίας Σλοβακίας για το αν δίνεται αυτή η ειδική άδεια. Γιατί ο ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε ότι έχει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μακάρι να συνεχίσει καλά στα play-off για να είναι και ενδιαφερόμενος μέχρι το τέλος. Ή τουλάχιστον αν δεν είναι ενδιαφερόμενος, να μην είναι γιατί έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Για τον ΜΑΚ το ζόρι είναι το φιλικό που δίνει η εθνική του 29 Μαΐου. Που είναι το παιχνίδι που θα γίνει κόντρα στη Γερμανία. Η πρόβα general. Στο Augsburg. Ναι, 29 Μαΐου, έλα που παίζει η ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και 31 Μαΐου μάλλον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη θα πεις, αν ένας δεν θέλει και είναι και αδιάφορος και είναι και αλλού το μυαλό του, είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα ήταν σωστό να είναι το μυαλό του εδώ και να καταφέρουν να τον πείσουν ότι και για το δικό του συμφέρον αυτό είναι το σωστό. Θα δούμε. Εντάξει, επειδή τα είπαμε όλα πάντως πριν, ίσως και ο Μακ θα πρέπει να σκεφτεί ότι η καριέρα του έχει πάρει την αμοιούσα από τότε που έχει έρθει στον ΠΑΟΚ. Οπότε έχει ένα επιπλέον κίνητρο να είναι και παραπάνω επαγγελματίας. Και καλό θα κάνει να μην εκνευρίζει τον ΠΑΟΚ. Γιατί πάλι η καριέρα του τον ΠΑΟΚ εξαρτάται. Ό,τι και αν γίνει το καλοκαίρι. Ισχύει. Αυτά.
Ναι, νομίζω ότι αυτά, υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται και πάλι στα χρήματα που θέλησε να χάσει ο Λούκας για να πάει στην Λακορούνια. Εννοείται ότι είναι πολύ καυτό όνομα για το φετινό καλοκαίρι μεταγραφικά. Είναι πολλές οι ομάδες που έχουν μπει ουσιαστικά σε αυτόν τον πληστηριασμό που γίνεται γύρω από τον Ισπανό. Ο Λούκας, για παράδειγμα, πέρυσι το καλοκαίρι, καλός ή κακός, έκανε μια συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και την τήρησε κατά κάποιο τρόπο. Μετά από ένα σημείο. Μετά από ένα σημείο, ναι. Εντάξει. Πάντως, στα τις επικαιρότητες ποδοσφαιρικής ελληνικής και στα όχι και τόσο άμεσα του ΠΑΟΚ βέβαια, αλλά ίσως έμεσα, είναι αυτές οι φοβερές δηλώσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Ομοσπονδίας και του Προέδρου της ΕΠΟ, του κ. Γκιτζίκη. Υπάρχει η καταγραφή του περιστατικού ότι φωνάζει offside σε φάση του Τζιμπούρ, στη φάση που σκοράρει προφανώς. Όχι, στη φάση του πρώτου ημιχρόνου που φεύγει πίσω το κέντρο. Εκεί φώναξε offside. Και υπάρχει και μια φοβερή δήλωση η οποία λέει ότι δεν θα πρέπει να πέσει η Ομοσπονδία στα χέρια των μεγάλων. Τώρα, αυτό μάλλον για τρολάρισμα είναι, δεν πρέπει να είναι κανονική δήλωση, η οποία γίνεται και σε συνδυασμό με την παρουσία του μεγαλομετόχου του Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία πολύ, τουλάχιστον μερίδα των μέσων, την παρουσιάζει ως επίσκεψη για θέματα που αφορούν το Δήμο Πειραιά. Προφανώς το ρεπορτάζ είναι λίγο διαφορετικό, έχει να κάνει και με τη δυσαρέσκεια που υπάρχει με τον κύριο Κοντονή και για τον τελικό κυπέλλου και την καθυστέρηση που υπήρξε, γιατί στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι απαγορεύεται να χαθεί κάποιος τίτλος ή κάποιο κύπελο. Κάτι άλλο πρέπει να φταίει. Ωραία. Οπότε... Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Και εγώ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς για θέματα Πειραιά πηγαίνει ο Μαρινάκης. Ναι, ναι. Ένας δημοτικός σύμβουλος. Έλληνες, Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Αμερικανοί ψάχνουν το αεροσκάφος. Δεν έχει βρεθεί ακόμα τίποτα. Εκεί στο... Σε χώρο που ανήκει έτσι στην Αίγυπτο τελικά. Είναι νότια της Καρπάθου, νότια και της Κρήτης, αλλά είναι στα ύδατα της Αιγύπτου. Και δεν έχει βρεθεί ακόμα τίποτα. Το μόνο που έχουν είναι ότι στα 37.000 πόδια το αεροπλάνο έκανε μία στροφή 90 μοιρών αριστερά, αμέσως μετά μία στροφή 360 μοιρών δεξιά και από το 37 έπεσε στα 15 και χάθηκε. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φίλος γράφει για το μπάσκετ. Η ΚΑΕ περιμένει τον Ιβάν να παντρέψει τον ιόν του. Λαμπρά. Ο στόχος της ΚΑΕ πρωτοδικίου θα έπρεπε να είναι η αέναη προσπάθεια για έβρεση νέου επενδυτή και όχι τα μου σου του να κάνω μικρό μπάτζετ. Άμα έχεις κάποιο στοιχείο ότι δεν ψάχνει η ΚΑΕ για νέο επενδυτή, προφανώς το έχεις. Αυτό θες να πεις. Άλλα μηνύματα για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και τα σημερινά θέματα. Μην ξεχνάς ότι είναι η προεπιλογή της Εθνικής, λέει για τον Σάμπο. Καλά έκαναν και τον έστειλαν, μπας και τον πάρει στην αποστολή και πάρουμε κανένα φράγκο από την UEFA. Σιγά. Με έναν και δύο και τρεις παίκτες, τα λεφτά δεν είναι σημαντικά και για τον ΠΑΟΚ τα λεφτά τώρα δεν είναι προτεραιότητα. Όπως κάποτε λέγαμε πριν καμιά πενταετία, ότι λείπουν στο Euro, ξέρω εγώ, 8 παίκτες και θα φτάσουν τα έσοδα του ΠΑΟΚ στις 800.000. Ήταν και το ποσό σημαντικό, αλλά ήταν και για τον ΠΑΟΚ ανάγκη. Τώρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Άλλος φίλος γράφει. Ο Μπερμπάτοφ 3 μήνες τώρα είναι τραυματίας και παίρνει άδεια να πάει σε φιλικό για τον Στόιτσκοφ, αντί έστω για τα προσχήματα να κάτσει και να δουλέψει για την αποθεραπεία του. Αυτά είναι τα γεγονότα και τα κρίνετε όλοι σας. Λάθος είναι. Και είναι ακόμη ένα περιστατικό που αποδεικνύει ότι όταν κινείσαι έτσι και επενδύεις σε τέτοιους παίχτες, έχεις και αυτά τα παρατράγουδα, έχεις και αυτά τα προβλήματα. Μακάρι όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν και διαισθάνονται και οι παίκτες να μην επηρεαστούν από κάτι τέτοιου είδους καταστάσεις. Ναι.
Μακάρι. Διότι ο παίκτης των 100.000 θα πει, ρε φίλε, περιμένεις από μένα να σου βγάλω τα κάστανα στη φωτιά. Γιατί τώρα όλοι κάνουν την τελική προσπάθεια να μείνουν συγκεντρωμένοι τον 11ο μήνα της χρονιάς. Και μέχρι τώρα τα έχουν πάει και καλά. Ε. Έτσι, δηλαδή η προσπάθειά τους είναι και το πάθος που βγάζουν αξιοσημείωτα. Μακάρι κάτι διαπεραστικά να μην επηρεάσουν. Ναι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Βαγγέλης Μπρέντας από την Αναδομό, στην καθιερωμένη κουβέντα της Πέμπτης, όπου πάλι θα σας κάνει να σπεύσετε στο τηλέφωνο και να καλέσετε την Αναδομό για να κλείσετε διαμέρισμα στο κέντρο. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Το πώς με βάζεις μέσα κάθε μέρα με τη μέρα με αφήνει άφωνα. Σου βγάζω την παλιά όπως ο Τζαβέλας. Για να κάνεις την κεφαλιά λόμπα πάνω από τον τερματοφύλακα και να σκοράρεις. Και να σκοράρουμε κατευθείαν. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, καλησπέρα και σήμερα Πέμπτη από Αναδομό. Όλα καλά, πώς πάμε? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Ωραία, καλά και εμείς. Συνεχίζουμε ακάθεκτη με νοικιάς ακινήτων. Περίοδος που έχει ξεκινήσει ήδη η πρώτη φουρνιά να βγαίνει. Πάμε να δούμε δύο έτσι πολύ δυνατές προτάσεις. Λοιπόν, διαμέρισμα Τσιμισκή με Δαγκλή, απέναντι ακριβώς από τη Χάνθ. 8ο ορόφου, 76 τετραγωνικών μέτρων, 2 δωματίων πλήρως ανακαινισμένο. Το ακίνητο ανακαινίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm-hmm. Σαλονοκουζίνα, μπάνιο, air condition, θέρμαση αυτόνομη και τιμή στα 3 εκατοστάρικα αρχική συζητήσιμη. Εξαιρετική ευκαιρία να αναλογιστεί κανείς ότι 30-40 ευρώ κάτω το έχουμε σιγουράκι. Ωραία, πολύ ωραία πρόταση. Εντάξει τώρα, Τσιμισκή, 76 τετραγωνικά, 300 ευρώ... Ανώτερη τιμή. Με 2,70-2,60 κλείσιμο είναι εξαιρετική ευκαιρία, δεν το συζητώ. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και πάμε σε ένα έτσι λίγο πιο μεγάλο. Διαμέρισμα Καμάρα με πρόσωψη επί της Δημητρίου Γούναρη, 6ο ορόφου, 85 τετραγωνικών περίπου μέτρων. Θέα που δεν κόβεται από πουθενά. Βλέπει Εγνατία, όλη την Αβαρίνου μέχρι και θάλασσα, πλάγια όψη. 2 δωματίων, σαλόνι, ξεχωριστή κουζίνα, μπάνιο. Θέρμανση αυτόνομη με νυχτερινό ρεύμα για οικονομία. Το συγκεκριμένο ακίνητο να πούμε ότι θα παραδοθεί στο νέο του ενοικιαστή με πόρτα ασφαλείας, καινούρια κουφώματα αλουμινίου και επιπλωμένο. Και αρχική ζητούμενη τιμή για αυτό στα 4,50. Και επιπλωμένο. Και ευκαιρία και αυτοί για φοιτητές. Επιπλωμένο κιόλας, ναι. Επιπλωμένο, δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, έχει η κρεβατοκάμαρα, κρεβάτι, ντουλάπες κλπ. Έχει ντουλάπες. Έχει ηλεκτρικές συσκευές, έχουμε ψυγείο, καθιστικό, έχει καναπέδες, τραπεζαρίες, καρέκλες και δεν συμμαζεύεται. Κομωδίνα, ό,τι μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, για να γίνει βιώσιμο το σπίτι. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Πού σας βρίσκουμε? Πολύ καλό. Λοιπόν, για αυτές και πλήθος άλλων προτάσεων για πώληση ενοίκιας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, οι φίλοι ακροατές μας βρίσκουν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-242-119, 2311-242-119 ή στα γραφεία μας Αγία Σοφία 18 στον 6ο όροφο. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια χαρά. Τέλεια. Να είστε καλά. Yeah. Ωραία. Πάλι θα βολέψουμε τον κόσμο σήμερα να νοικιάσει σπίτι. Λοιπόν, αυτά που δεν είπαμε για τα του ΠΑΟΚ είναι ότι σήμερα περιμένουμε απόφαση για τον Γκάτσε και για την τιμωρία του. Έγινε η προσπάθεια να πέσει η ποινή από τις τρεις αγωνιστικές. Χθες στην Επιτροπή Εφέσεων είδαν και το βίντεο για αυτή τη φασαρία στο τέλος με τον Μπαρμπόσα. Φαίνεται από το βίντεο ότι ο Γκάτσε την ώρα του σφυρίγματος πάει να φύγει και δέχεται την επίθεση από τον παίχτη της ΑΕΚ. Αυτό ισχυρίζεται και ο ΠΑΟΚ. Αν αλλάξει την κατηγορία, γιατί στο φιλοαγώνα γράφτηκε ότι αλληλοχτυπήθηκαν, αν αυτό αλλάξει και φανεί ή αποδεχθούν οι δικαστές ότι ο Κάτσε απόθυσε, μπορούν να γίνουν και σημαντικά πράγματα να πέσει για τη μείωση. Ποινή, ναι. Σήμερα περιμένουμε την απόφαση. Αν θα μείνει τρεις, αν θα πάει δύο ή αν θα γίνει μια μεγάλη έκπληξη να πάει στη μία και να έχει δικαίωμα να παίξει ακόμα και τη Δευτέρα στη Νέα Σμύρνη. Για τον Τζιόλ τα είπαμε και χθες, όλα όσα έχουν γραφτεί από τον Κίζα στο φύλλο αγώνος είναι σχετικά έτσι ελαφρυντικά, γιατί δεν έχει καμία πρόθεση να χτυπήσει τον αντίπαλό του και είναι πολύ πιθανό η απόφαση που θα ανακοινωθεί για αυτόν, μάλλον αύριο, να τον οδηγήσει σε τιμωρία μιας αγωνιστικής. Το πιο πιθανό αυτό είναι, αλλά ας περιμένουμε και αύριο για να είμαστε σίγουροι. Κάτι άλλο για παίχτη του ΠΑΟΚ δεν έχουμε. Για το Βίτορ τα είπαμε, για το Μα και το Σάμπο, για τον Μπερμπάτοφ. Όλα αυτά γιατί κάθε ομάδα που παίζει τα πλέι-οφ δίνει μια μάχη για να έχει όσο πιο πολλές λύσεις γίνεται. Ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο η ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει
37-38 θλάσεις και τα πιο πολλά προβλήματα απουσιών από κάθε όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι σήμερα και τυπικά επιβεβαιώθηκε ότι δεν πρόκειται να παίξει ποτέ πλήρης ο ΠΑΟΚ, μάλλον και τις προηγούμενες μέρες. Αφού από τον τραυματισμό του Ζάιρο. Ο Ζάιρο, ναι. Τελείως. Τελείως και αυτό. Τετροπώνηστε, είπαμε. Δευτέρα απόγευμα παίζει ο ΠΑΟΚ. Αύριο βράδυ γίνεται το ΑΕΚ Πανιόνιος. Οκτώμιση είναι το μάτς. Το ΑΕΚ Πανιόνιος. Είναι ενδιαφέρον να κάτσουμε να το δούμε αύριο. Αυτό το παιχνίδι. Θα διορθώσει έτσι τη βαθμολογία και νομίζω ότι ένα χ. Γιορτή για την ΑΕΚ. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή θα είναι η κανονική απονομή με την έννοια ότι θα είναι παρουσία του κόσμου. Ναι. Δεν είναι όπως ας πούμε πήρε ένα κύπελο ΠΑΟΚ στην Αθήνα που είχε 10.000 κόσμο και μετά έκανε και ένα παιχνίδι μες στην Τούμπα, ας πούμε. Εκεί τώρα δεν ήταν κανένας. Μόνο ότι πήγαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και με στην Αγία Σοφία μετά το μάτσο. Βάργας και Μπαρμπόσα δεν υπάρχει. Και Βάργας δεν έχει. Είναι κάθε μάτς κάτι θα βγάζει για όλες τις ομάδες. Ναι. Εντάξει, ευκαιρία του Πανιόνιου να τους χαλάσει τη φιέστα. Το τροπακό είναι μέσα στο κόλπο ο Πανιόνιος. Και τι να μην μπορεί. Μέσα στο πρωτάθλημα δεν το απέδειξε. Πόσο έληξε το δεύτερο ΑΕΚ Πανιόνιος. 2-0 αφού αποβλήθηκε παίκτης της ΑΕΚ. Ήταν 0-0 και αφού υπήρχε μια αποβολή, δεν θυμάμαι ποιος, μετά η ΑΕΚ κατάφερε να βάλει δύο γκολ. Σε άδειο, στον πρώτο σε γύρο γήπεδο. Κέρδισε ο Πανιόνιος. Σοπαλία. 1-1. Ναι, το Παναθηναϊκό είχε κερδίσει ο Πανιόνιος. Από αύριο λοιπόν ξαναμπαίνουμε στην διαδικασία των. Το play-off. Αυτά προς το παρόν. Αύριο βεβαίως θα μιλήσουμε και για την άλλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω η τελευταία είναι. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που συνεχίζει τις υποχρεώσεις της και διεκδικεί και το κύπελο σε Final Four, το οποίο γίνεται νομίζω στη Χαλκίδα. Έχουμε ήδη κάποια θέματα στο ΠΑΟΚ 4. Θα έχουμε και αύριο βεβαίως για την γυναική ομάδα που συνεχίζει τις επιτυχίες και είναι μπροστά στην κατάκτηση ενός ακόμη κυπέλου. Θα να του κάνουμε καμιά κασκαρίκα του επόμενου. Να κλείσουμε τώρα ρε παιδί μου, έτσι. Να πούμε στους χορηγούς να κλείσουμε. Να παίξουν και τα διαφημιστικά μηνύματα. Και να πετά να παίξει τρεις φορές το σήμα της εκπομπής. Τώρα ναι, αφού είμαστε τυπικοί. Βέβαια, ρε, και να το πουλήσουμε και μου ρε. Το πούμε ρε φίλε, αυτό που δεν είπαμε για την μεγάλη υπόθεση της σημερινή που προέκυψε. Καταρχάς, βλέπουμε στο ΠΑΟΚ 4 όλα όσα μας δήλωσε ο πρόεδρος του Κρατικού Θεάτρου και μπαίνουμε και στο νόημα και με εικόνα, με μια φωτογραφία από τους συντελεστές της παράστασης, ναι. Από πρωταγωνιστές και τα λοιπά. Και πώς παίζουν στο έργο, ο Φαντάρος, οι ένας Φαντάρος, ναι. Ναι, ο άλλος ο φίλαθλος που έλεγε, ναι. Τελικά ήταν τη ΣΑΕΚ. Οι πρωταγωνίστρες είναι αυτές οι δύο. Ναι. Είναι αυτά τα κορίτσια, ναι, τα οποία... με τα κασκόλ του ΠΑΟΚ. Ωραία. Οικία εικόνα κιόλας, κορίτσια δηλαδή στην εκδρομή. Δεν το έχεις δει. Βέβαια. Ωραία αναπαράσταση της εικόνας σε ένα σταθμό τρένων όπου είναι μαζί οι φαντάροι, οι τουρίστες, οι φύλαθλοι ομάδων. Θα πάμε να το δούμε τώρα. Και μια έτσι πολύ, πολύ αρνητική εξέλιξη, ανισχύει και πληροφορία. Μια θέση της αεροπορικής εταιρείας της Αιγύπτου όπου αναφέρει έτσι μέσα στο όλο την άλλη αναζήτηση ότι δεν αποκλείει να υπήρχε βόμβα ή βόμβη της αυτοκτονίας. Αυτό βέβαια είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ακόμα δεν έχει βρεθεί τίποτα. Συγγνώμη, από τη Γαλλία δεν έφυγε αυτό. Ναι. Είναι δυνατόν να υπάρχει επιβάτης στη Γαλλία με τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας των τελευταίων μηνών που να ταξίδεψε με βόμβα, ζωσμένος με εκρηκτικά, ας πούμε, και να ήταν μια μπορούμε να κάνουμε ορισμένες υποθέσεις. Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα έκρηξης επί του αεροπλάνου από βόμβα ή εμβοβιστή αυτοκτονίας. Το ενδεχόμενο τεχνικού ατυχήματος, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, είναι δυνατό, αλλά όχι πιθανό, λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Ναι. Που βέβαια και με πολύ μεγάλη ευθύνη τώρα για αυτά που λέει, αλλά τα είπε. Λέει, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε επίσης αν πρόκειται για πύραυλο, όπως και στην περίπτωση του αεροπλάνου της Malaysia Airlines τον Ιούλιο του 2014. Τι είναι αυτά που λένε. Αν το πλήρωμα δεν έστελνε σήμα συναγερμού, αυτό έγινε επειδή ήταν πολύ ξαφνικό. Ναι. Έστειλε όμως ένα. Έστειλε. Ναι, αν δεν έστελνε.
Αν δεν έστελνε. Και αυτό. Είδαν και την πορεία του αεροπλάνου με τις απότομες στροφές. Ναι. Τις επόμενες ώρες ίσως και να ξεκαθαρίσει, γιατί δεν είναι και βέβαιο ότι ξεκαθαρίζει. Καλά, εντάξει, και αν θυμάσαι αυτό με τη Malaysia Airlines, λέγαμε θα ξεκαθαρίσει και ακόμα δεν έχουμε. Και βρίσκω σε τρίμια ακόμα. Ναι. Εκεί στον Ειρηνικό που είναι, Ειδικό που είναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι από εμάς, από το Il Posto στον Εύοσμο, το καφέ μπαρ στο κέντρο του Εύοσμου, από το Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο δυτικά, Μοναστηρίου 299 με 50 χρόνια εμπειρίας. Από τον Μπαρμπαστέργιο, Παπάφ με Κλάνθους Γωνία, κάντε τις παραγγελίες σας από τώρα, 2-3-19-22-20, είναι δίπλα στο κήπεδο του ΠΑΟΚ, Παπάφ με Κλάνθους Γωνία ο Μπαρμπαστέργιος. Και από τον Πειρατή, που καθημερινά έχει happy hour 1 με 7, όλες οι βαριλίσχες μπύρες μείον 1 ευρώ. Από Δευτέρα στο Τετάρτη όλες οι πριμάτορα από βαρέλι 2 συν 1 δώρο. Και μην ξεχνάτε και το takeaway του Πειρατή, 2 ευρώ τα 500 ml αν το πάρετε σε πλαστικό από βαρέλι. Και φύγετε, ας πούμε, να πάτε στο γήπεδο της Τούμπας να δείτε τον ΠΑΟΚ. Το μάτσο Σαββατοκύριακο πάντως γίνεται στο Ηράκλειο. Όφι Φωστήρας. Ναι. Όποιος κερδίσει ανεβαίνει Β' Εθνική. Ο Όφι ανεβαίνει και με Χ. Είναι το μάτσο της χρονιάς για τον μεγάλο Όφι που είναι πλέον υγιής. Είναι δυνατός, με νιόπλια προπονητή, με δίκηση σοβαρή και έχει φτάσει στην κατάσταση και λόγω κάποιων αποτελεσμάτων του Φωστήρα να είναι υπέρ του Όφι βαθμολογία. Να παίζει για άσο Χ και ο Φωστήρας μόνο για διπλό. Και βέβαια φαντάζεστε ότι το γιατί κουλέ θα είναι κατάμεστο. Φαντάζεσαι να ανέβει και σε 2 χρόνια να πάρει το κύπελο. Για να λέει επιστρέψαμε και να έχει το κύπελο. Γιατί όχι. Και γιατί ο ΠΑΟΚ να είναι πάλι σε κανένα ημιτελικό με καμιά μανούρα, με κανένα έτσι. Που όπορε φίλε. Δυνατός και υγιής Όφι. Δυνατή Λάρισα που προφανώς ανεβαίνει. Βεβαίως ο Άρης. Ποιοι άλλοι λείπουν. Γιατί το είπες τώρα. Αυτή είναι η ιστορία, γιατί μας την είπες. Για να πω, σε 2 χρόνια μπορεί να. Μα αφού αναφερόσουν σε ομάδες της περιφέρειας. Ο Άρης είναι. Εντάξει, λέω για τη Σούπερ Λίγκα τώρα. Ήρθε η ΑΕΚ, ήρθε η Ηρακλής. Νόμιζα θα έλεγε Παναχαϊκή να ανέβει αν γίνεται. Νόμιζα θα έλεγε κάτι τέτοιο. Ξαφνικά σου ήρθε ο Άρης. Δεν θες να είναι ο Όφη και ο Άρης και η Λάρισα στην πρώτη κατηγορία. Δεν θες. Εντάξει, ακούγεσαι. Άλλο που λείπει από μεγάλους. Δεν βρήκα το συνειρμό γι' αυτό. Δεν έχει άλλο. Με κόσμο. Ποιος? Όχι, Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός. Με κόσμο. Κλείνει η εκπομπή. Κλείνει. Με κόσμο είπαμε, φίλε, δεν είναι. Με είχε κόσμο. Πάντα κόσμο Πανσεραϊκός, ρε, στο εθνικό στάδιο. 5-6 χιλιάδες δεν είχε πάντα, ρε, εσύ. Εννοείται. 5-6 χιλιάδες. Βέβαια, όποτε έπαιζε. Και τι παντού λέτε? Έξω έχει κουλτούρα στις εκδρομές. Ο Πανσεραϊκός. Να επιστρέψει και αυτός. Και θα δούμε με τον Άρη τι θα γίνει. Αυτά. Καλό μεσημέρι.